μια και είπα Σκόπια. Εμείς Ολυμπιακοί, τη Μακεδονία την έχουμε ελληνική και τη λέμε και τη φωνάζουμε και είναι πατρίδα μας και την υποστηρίζουμε. Ναι, είναι Ελλάδα μας. Θα ήθελα να πω κάτι στους, σε αυτούς τους Σκοπιανούς που αυτοί... ακούνε. Ναι, στους Έλληνες. Στους Έλληνες Ολυμπιακούς, ναι. Ειδικά. Κάτι από τους Έλληνες. Να ξέρουν κάτι ότι ο Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος έζησε το 360 π.Χ. Και αυτοί οι Σκοπιανοί εμφανιστήκανε σε αυτό το σημείο εκεί πάνω που είναι το 450. Δηλαδή κάπου 800 χρόνια διαφορά, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί, πρώτον, δεύτερον. Ό,τι σας λέει. Πρώτον, δεύτερον. Στους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες συμμετείχαν μόνο Έλληνες. Μόνο Έλληνες. Αγωνιζόντουσαν, ναι. Από εκεί πάνω κανείς από δάφτους. Λοιπόν, το τρίτο. Ο Αλέξανδρος μάθαινε, όχι μάθαινε, ήταν Έλληνας και μίλαγε ελληνικά. Ποιος από δάφτους μιλάει ελληνικά. Από εκεί πάνω ποιος μιλάει ελληνικά. Ο Αλέξανδρος είχε φιλόσοφο τον δάσκαλο τον Αριστοτέλη. Ποιος μιλάει ελληνικά από τους Σκοπιανούς. Που θέλουν, α, οι Σκοπιανοί να ξέρετε τι είναι. Δεν είναι, είναι Σλάβοι. Είναι μια ρίζα, είναι Βούλγαρη. Στην ουσία είναι Βούλγαρη. Και τέλος πάντων, για να τελειώνουμε, μην πάμε έτσι. Η Μακεδονία είναι ελληνική, είναι Ελλάδα. Και εμείς τώρα πάμε στα ποδοσφαιρικά. Okay. Εκτός το ελληνικό που είναι όλη η Μακεδονία, είναι δικιά μας, είναι η χώρα μας, είναι η πατρίδα μας. Η Μακεδονία είναι κατακόκκινη. Που μας ακούνε και στους Έλληνες. Στους Έλληνες Ολυμπιακούς, ναι. Ειδικά. Κάτι από τους Έλληνες. Να ξέρουν κάτι ότι ο Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος έζησε το 360 π.Χ. Και αυτοί οι Μια και είπα Σκόπια. Εμείς Ολυμπιακοί, τη Μακεδονία την έχουμε ελληνική και τη λέμε και τη φωνάζουμε και είναι πατρίδα μας και την υποστηρίζουμε. Μας. Ναι, είναι Ελλάδα μας. Θα ήθελα να πω κάτι στους, σε αυτούς τους Σκοπιανούς. Ποιος από δάφτους μιλάει ελληνικά. Από εκεί πάνω, ποιος μιλάει ελληνικά. Ο Αλέξανδρος είχε φιλόσοφο τον δάσκαλο τον Αριστοτέλη. Ποιος μιλάει ελληνικά από τους Σκοπιανούς. Που θέλουν, α, οι Σκοπιανοί να ξέρετε τι είναι. Ολυμπιακούς αγώνες. Συμμετείχαν μόνο Έλληνες. Μόνο Έλληνες. Αγωνιζόντουσαν, ναι. Από εκεί πάνω κανείς από δάφτους. Λοιπόν, το τρίτο. Ο Αλέξανδρος μάθαινε, όχι μάθαινε, ήταν Έλληνας και μίλαγε ελληνικά. Πιανοί εμφανιστήκανε σε αυτό το σημείο εκεί πάνω που είναι το 450. Δηλαδή κάπου 800 χρόνια διαφορά, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί, πρώτον. Δεύτερον. Ό,τι σας λέει. Πρώτον, δεύτερον. Στους αρχαίους...